Διευκρινήσεις ό,τι αφορά τη διενέργεια self-test για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα δίνει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Όπως σημειώνει το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορονοϊό διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα πριν από την προσέλευσή του στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες πρώτης ημέρας της εβδομάδος που παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία. Όπως υπενθυμίζει το Υπουργείο Εργασίας, για την εβδομάδα από 24 έως 30 Μαΐου, οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test οποιαδήποτε ημέρα έως και την 30 Μαΐου. Συνεπώς, για την εβδομάδα από 31 Μαΐου έως 6 Ιουνίου, οι εργαζόμενοι υποβάλλονται και δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μετά την παρέλευση 7 ημέρου από την διενέργεια του τεστ της προηγούμενης εβδομάδας. Αν ο εργαζόμενος για τη εβδομάδα 24 έως 30 Μαΐου υποβλήθηκε και δήλωσε το αποτέλεσμα self-test την Τετάρτη 26 Μαΐου, το τεστ έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του, δηλαδή έως την ερχόμενη Τετάρτη 2 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια των self-test πραγματοποιείται δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη του αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Εναλλακτικά, οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού τεστ από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με δική τους επιβάρυνση σε ιδιωτική δομή. Δεν υπάρχει πρόβλημα συγχρονισμού στα φαρμακεία της περιοχής με τους ενδιαφερόμενους να εξυπηρετούνται καλά, ανέφερε, μιλώντας στο ΣΤΑΡ, η αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δράμας, Αγγελική Ιωαννίδου. Άρχισαν και παίρνουν μαζεμένα τα δύο τεστ οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, οπότε είναι καλύτερα για εμάς, δηλαδή δίνουμε για δύο εβδομάδες τα τεστ, εφόσον μειώθηκε κιόλας, διενεργούν μόνο ένα την εβδομάδα. Και αφού κλείσει η πλατφόρμα για τους εκπαιδευτικούς, ξεκινάμε να διαθέτουμε στους δημόσιους υπαλλήλους και τους ιδιωτικούς. Όπου και εκεί δίνουμε δύο μαζεμένα, ένα για τη μία εβδομάδα και ένα για τη δεύτερη. Οπότε μοιράζεται λίγο ο κόσμος, γιατί περάσαμε μια περίοδο που μαζευόταν και γινόταν συνωστισμός. Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα, γιατί μειώθηκαν και σε ένα την εβδομάδα, οπότε έχει μειωθεί και ο όγκος δουλειάς μας. Ο κόσμος τα προμηθεύεται, τρέχει να τα πάρει, η αλήθεια είναι. Απλά υπάρχει ελλιπής ενημέρωση και δεν ξέρουν πότε είναι για εκπαιδευτικούς, πότε είναι, και προσπαθούμε και εμείς μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης να ενημερώνουμε ποιες εβδομάδες παίρνουν οι εκπαιδευτικοί και ποιες οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κατά τα άλλα υπάρχει μια ροή. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει συνωστισμός πλέον, έχει μπει σε μια καλή σειρά. Ήδη τα κρούσματα φαίνεται ότι έχουν μειωθεί και στη πόλη μας, δεν έχουμε περιστατικά καθημερινά. Νομίζω ότι θα πάμε προς το καλύτερο και θα πάμε σε μια νότα αισιοδοξίας για διακοπές πλέον, θα μπούμε σε άλλη πορεία.